Με τιμέ αρχηγού κράτου, η Κύπρο υποδέχθηκε το Άγιο Φω, το οποίο παρέλαβε ο Μητροπολίτη Βόστρων Τιμόθεο, έξαρχο του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο, μαζί με τον Μητροπολίτη Κητίου Νεκτάριο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργό Άμυνα Χαράλαμπο Πετρίδη. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω πανδημίας, η Κύπρος παρέλαβε και φέτος το Άγιο Φως με τιμές αρχηγού κράτους. Το στρατιωτικό άγημα αποτελείται από τη στρατιωτική μουσική της Εθνικής Φρουράς, την ελληνική πολεμική σημαία, τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας και από εκπροσώπους του στρατού ξηράς, ναυτικού και αεροπορίας. Λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, το άγημα αποτελείται από μειωμένο αριθμό στρατιωτών. Το Άγιο Φως έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας με ναυλωμένη πτήση από το Ισραήλ. Το παρέλαβε ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος, έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο, μαζί με τον Μητροπολίτη Κητίου Νεκτάριο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης. Το Άγιο Φως είναι αυτό το οποίο πηγάζει από τον τάφο του Κυρίου μας, που είναι η πηγή της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων, όλων των πιστών ανθρώπων. Είναι ένα, μη συμβολίζει την, το ανέσπερο φως της Αναστάσεως του Κυρίου, η ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι και το φως του κόσμου. Και με αυτό το φως ο άνθρωπος μπορεί να περπατήσει τον σωστό δρόμο στη ζωή του. Υπό αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες σήμερα που ζούμε, αλλά και με τις παράλογες αξιώσεις της Τουρκίας, θέλω να επισημαίνω ότι χρειαζόμαστε ομόνοια και ομοψυχία. Μαζί όλοι μπορούμε να πάμε μπροστά. Καλή Πάσχα και καλή Ανάσταση. Το Άγιο Φως Συνοδεία Αστυνομίας μεταφέρθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και στη συνέχεια σε όλες τις εκκλησίες ανά το Παγκύπριο. Μετά την Αρχιεπισκοπή, τελικός προορισμός του Αγίου Φωτός θα είναι η Εξαρχία του Πανάγιου Τάφου στη Λευκωσία.